Φυσικά και καταψηφίζουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καταψηφίζουμε σε κάθε επίπεδο και σε κάθε τομέα την πολιτική της. Καταψηφίζουμε το κυβερνητικό πογκρόμ των αντιλαϊκών μέτρων και των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων. Καταψηφίζουμε την πολιτική της αστικής τάξης, που πυρήνας της είναι η κλοπή του ιδρώτατου λαού και η παράδοση του πλούτου που παράγει στους επιχειρηματικούς ομίλους. Καταψηφίζουμε τις δεκάδες αντιλαϊκά νομοσχέδια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που βρήκε έδαφος στρωμένο από τους προηγούμενους για να τρέξει την αντιλαϊκή πολιτική της. Και όλα αυτά τα λέω γιατί αποκαλύπτουμε ταυτόχρονα τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, που κραυγάζει για την ακατάλληλη κυβέρνηση, παραμερίζοντας επί της ουσίας την πολιτική της. Ένα προς ένα τα μέτρα που καταγράφονται στο κυβερνητικό ενεργητικό. Τα παρέλαβε η κυβέρνηση από εκεί ακριβώς που τα άφησε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ από εκεί που τράβηξε το κάρο το ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, είδαμε την πολιτική τους στην υγεία και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ή δεν είναι στον πυρήνα της πολιτικής και των δυο η πρημοδότηση του ιδιωτικού τομέα υγείας σε βάρος της αντίστοιχης δημόσιας? Η απάντηση είναι ναι. Είναι γιατί είναι ταυτισμένη με τις οδηγίες και τις ασπάζονται και οι δύο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνήσατε και οι δυο στη δίθεν αξιολόγηση των δημόσιων μονάδων υγείας, ναι ή όχι? Συμφωνήσατε. Το ίδιο και για την ενίσχυση των ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων στη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας, τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Όλοι σας όμως κάνετε ότι δεν βλέπετε τα ράτζα, δεν βλέπετε τις ελλείψεις στα κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, δεν βλέπετε το τελειωμένο από την κόπο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ούτε την υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων, ούτε τις χιλιάδες χρόνιους ασθενείς, τους τραγικά στερημένους στην πρόσβαση ακόμη και στις πιο στοιχειώδεις εξετάσεις και θεραπείες. Ο αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ως υπουργός υγείας, καμάρωνε ότι ο ίδιος έκλεισε 7 νοσοκομεία, επιμένοντας ότι καλώς έκλεισαν. Πρόσφατα επιβεβαίωνε αυτή τη θέση του, επειδή δεν χρειάζονταν. Σήμερα καμάρωνε γιατί μονοπωλιακοί όμιλοι και μεγάλες επιχειρήσεις έρχονται και επενδύουν στην Ελλάδα. Ας ρωτήσουμε όμως γιατί έρχονται. Γιατί τσακίσατε μεθοδευμένα κάθε εργασιακό δικαίωμα? Γιατί τσακίσατε τις αμοιβές? Γιατί αφαιρέσατε από τους εργαζόμενους το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν, να διεκδικήσουν τα αυτονόητα? Και βέβαια θα έρθουν. Είναι ντροπή όμως να άρχισετε και να καμαρώνετε μπροστά στους εργαζόμενους των 100, των 200 και των 300 ευρώ για αυτούς τους λόγους. Είναι γεγονός, ναι ή όχι, η νομοθετική ενσωμάτωση αυτούσιων των αξιώσεων του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών ενώσεων όταν ήσασταν κυβέρνηση? Αυτό και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΕΒ την ημέρα που αλλάζανε κυβερνήσεις από ΣΥΡΙΖΑ σε Νέα Δημοκρατία, βγήκε και έδωσε τα εύσημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσοστικοποίησε κιόλας. Το 70% μας το καλύψετε. Ελπίζουμε να μας καλύψει το υπόλοιπο η Νέα Δημοκρατία. Και αίτημα του ΣΕΒ μήπως δεν ήταν και η κατάργηση της κυριαρχικής αργίας? Ήτανε. Η αύξηση των απλήρωτων υπεροριών, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας με δεκάωρη δουλειά, η παραπέρα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, το πάγωμα του κατώτερου μισθού σε ξεφτιλιστικά επίπεδα. Δεν ήταν αιτήματα αυτά? Τα εκπληρώσατε όλα. Φυσικές καταστροφές. Φταίνε όλοι εκτός από την κυβέρνηση που είναι κάθε φορά. Και δεν περιορίζουμε φυσικά στην κυβέρνηση μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι η κλιματική αλλαγή ο φερετζές, όχι της ανικανότητας της κάθε κυβέρνησης, αλλά των ταξικών επιλογών τους. Χιλιάδες πληγέντες από τις καλοκαιρινές φωτιές στην Εύβοια, την Πελοπόννησο κι αλλού, από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, στην Αιτωλοκαρνανία, του σεισμού στην Κρήτη. Περιμένουν μάταια όλοι αυτοί βοήθεια για να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Και ας μην κομπορημονεί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι σας βάλατε πλάτη σε αυτά τα έσχη. Ο λαός δεν ξεχνάει τα εγκλήματα της Ρικομέξ.
της Φαράν και των άλλων παγίδων θανάτων στο σεισμό του 1999, τα δεκάδες ακόμα παρόμοια εγκλήματα. Δεν ξεχνάει το ναυάγιο της Άμινα, τις πλημμύρες, τις δασικές και αστικές πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους νεκρούς και ανυπολόγιστες ζημιές. Πάρνηθα, Πελοπόννησος, Ημιτός, Πεντέλη, Μάτρα, Μάτι. Δεν έχει τελειωμό αυτός ο κατάλογος. Κουνάει ο ένας το δάκτυλο στον άλλον, συγκαλύπτοντας τις πραγματικές ευθύνες, που ουσιαστικά είναι οι επιλογές του αστικού κράτους. Αφήστε λοιπόν το βολικό πινκ-πονκ και τις κοκορομαχίες. Κανείς σας δεν άρθρωσε λέξη για πλήρη αποζημίωση των καταστροφών. Πριν δύο μέρες ο Υπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης πήγε στον Αστακόητελο Ακαρνανίας και μίλαγε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου. Μίλησε για ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Σε ποιους? Σε μια δράκα χειροκροτητές κλακαδόρους αγρότες που τον περιστήχιζαν και οι υπόλοιποι αγρότες κλαίγανε τη μοίρα τους. Και έρχεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ να μεμφθεί δήθεν την κυβέρνηση, αφήνοντας όμως ουσιαστικά στο απειρόβλητο την πολιτική της. Και αυτό γιατί? Γιατί απλά ταυτίζεται με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χάνει ευκαιρία βέβαια να καταθέτει τη δική του διαθεσιμότητα στην αναγκαία αλλαγή των αστικών κομμάτων. Αυτό δεν πρεσβεύει η αστική σας δημοκρατία? Υποβάλλει τις ειλικρινείς προθέσεις του για να υπηρετήσει και ως κυβέρνηση τους ίδιους αναπτυξιακώς εντός εισαγωγικών στόχους του κεφαλαίου. Προσπαθεί να δώσει περισσότερες εγγυήσεις για την κοινωνική συνοχή, με την υπόσχεση της ύπουλης ενσωμάτωσης των λαϊκών στρωμάτων σε αυτά τα πλαίσια. Είτε σας αρέσει, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε όχι, έχετε συνενέσει στις κεντρικές επιλογές του κεφαλαίου. Κάνατε ή δεν κάνατε πρόταση για κοινό Υπουργό Υγείας, για σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για την αξιοποίηση των ενισχύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα λεπτό, αν είναι εύκολο, κύριε Πρόεδρε. Για συνένεση μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΜΕΡΑ25, την Ελληνική Λύση, στις νατοικές απαιτήσεις για διάθεση ετησίως πάνω από 4 δισεκατομμύρια. Για δέστε σήμερα το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία τι κάνει. Ετοιμάζει επιχειρήσεις. Αλλά όμως είναι μνημόσυνο με ξενακόλυβα. Μόνο που αυτά τα κόλυβα θα είναι ματωμένα και θα έχετε βάλει πλάτη όλοι σας γι' αυτό. Γιατί συνενείτε στην ενίσχυση αυτής της λυκοσυμμαχίας με τον ιδρώτα των Ελλήνων εργαζομένων και όχι αυτά τα φαραωνικά εξοπλιστικά προγράμματα για να υπερασπιστείτε σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα, όπως επίσης συνενέσατε στο να βγουν οι στρατιωτικοί στο δρόμο για να συγκαλύψουν τις πολιτικές πομπές σας, για να βολέψουν τους επιχειρηματίες της Αττικής Οδού που θησαυρίζουν. Τα ακούσατε όμως όλοι σας από τους ίδιους τους στρατιωτικούς. Βγήκε η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών και σας είπε ότι η εργαλειοποίησή τους στο πλαίσιο ενός απερίγραπτου κυβερνητικού μπάχαλου, αναφέρω ακριβώς όπως το διατύπωσαν, εκφεύγει πλήρως της αποστολής και του ρόλου των ενόπλων δυνάμεων και ότι προφανώς μεταφέρει διάφορα μηνύματα προς οποιονδήποτε ορεχθεί στο μέλλον αλλαγής συμπεριφοράς και ότι τα ζητήματα του αμπυκλωβισμού των οδηγών όσο και του καθαρισμού του συγκεκριμένου οδικού άξονα είναι αμιγώς ιδιωτικών συμφερόντων, αποτελούν αρμοδιότητα του παραχωρησιούχου, δηλαδή της ιδιωτικής ανώνυμης εταιρείας Αττικής Οδού. Σας τα είπαν οι ίδιοι οι στρατιωτικοί που τους κάνατε ντελιβεράδες. Παλιότερα τους κάνατε απεργοσπάστες, άλλες κυβερνήσεις. Οι προηγούμενες, δικές σας κυβερνήσεις ήταν. Όταν τους κατεβάζατε στις απεργίες των εργαζομένων στην καθοριότητα των Δήμων. Από την πλευρά μας, εμείς λέμε καθαρά, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και αυτό θα γίνει μέσα από την έκφραση της αλληλεγγύης και της οργάνωσης του αγώνα για πλήρη αποκατάσταση από καταστροφές, για αποζημιώσεις το 100% του συνόλου των ζημιών, για έργα και υποδομές προστασίας του λαού, γιατί η σημερινή βαρβαρότητα δεν είναι μονόδρομος. Όσο κι αν εσείς πρεσβεύετε άλλα,
οι εργαζόμενοι, ο λαός θα αγωνιστούν για να προστατέψουν την υγεία, τη ζωή τους μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρώτη τη γραμμή, για να χαράξουν σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής. Θα απειθαρχήσουν και θα απειθαρχήσουν οργανωμένα απέναντι στα νομοθετικά σας εκτρώματα, τόσο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι αυτή η απειθαρχία που θα δώσει απάντηση στις κυβερνητικές απαγορεύσεις και την καταστολή. Και τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι η φωνή των χιλιάδων εργαζομένων και νεολαίων, όπως μέχρι σήμερα, έτσι θα συνεχίσει να κραυγάζει με ή χωρίς μάσκες, διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά τους. Αυτή είναι και η παρακαταθήκη μας για τους αγώνες που έρχονται.